Ε, καταρχήν, να ευχαριστήσω για την δημιουργική πρόσκληση για άλλη μια φορά τον ε, κύριο Βασιλικό. Ε, πολύ γρήγορα θα πω ότι συμφωνώ όχι 100% αλλά 1000% με όσα είπε ο Αντώνη Αντωνιάδη. Η προετοιμασία είναι το Α και το Ω στην καλή έκβαση ενό περιστατικού εμφύτευση ε, συσκευή διαχείριση ρυθμού ε, και δεν φταίει ποτέ η κακή μα τύχη, αλλά το ξέρουμε στο κεφάλι. Εάν δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τα πάντα, και όταν λέω τα πάντα εννοώ πραγματικά τα πάντα ε, είναι καλύτερα να μην ξεκινήσουμε το περιστατικό μα. Δεν μπορεί δηλαδή ο ασθενή να έρχεται από το παρχιακό νοσοκομείο στι 10 η ώρα και εμεί να έχουμε την απέτηση 10 και εμεί να ξεκινήσουμε μια εμφύτευση χωρί να έχουμε δει καν τον ασθενή. Δυστυχώ αυτά έχουν γίνει όμω στο παρελθόν και τα έχουμε δει. Λοιπόν, Αντώνη, λοιπόν, θα συνεχίσω τάχιστα. Ε, το πρώτο περιστατικό θα έχει να κάνει ε, με, το, με, την πολύ ωραία ανατομία που μα εξήγησε ο κ. Γιανόπουλο αρχικά. Είναι 79χρονο ασθενή, ο οποίο μόλι προχθέ, πάσχοντας από βαριά στενές εορτήσεις και έχοντας χρόνια κολπική μαμαργική RBBB και που υποβλήθηκε σε επέμβαση τάβη την ε, ίδια στιγμή, την επόμενη της, ε, στιγμή της επέμβασης ασθενή, ασθενής ε, αρχίζει να έχει κάποια προσυγκοπικά επεισόδια ενώ η στεφανία μονάδα ε, παραμένει του βάζουμε χόλτερ όπου βλέπουμε αυτές τις πολύ ωραίε που φτάνουν μέχρι τα 4,7 σεκόντ Ξέροντα ότι ο ασθενή μα έχει ήδη BB, γνωρίζουμε ότι η μετά από μια επέμβαση τάβη είναι υψηλού κινδύνου να κάνει ε, σοβαρότατε διαταραχέ εισαγωγή. Αποφασίζουμε λοιπόν να εμφυτεύσουμε ένα VDIR χρηματοδότη. Την επόμενη μέρα μπαίνουμε στο εργαστήριο, 27 Πέμπτη, που, που ζούλευε επάνω. Κάνει την παρακέντρηση λοιπόν ο βοηθό και βλέπουμε ότι το σύρμα έχει μια περίεργη πόρεια. Δεν πηγαίνει εδώ όπω θα περιμένει κανεί, γιατί δεξιά βλέπετε ότι ο ασθενή ήδη έχει ένα προσωρινό καλώδιο χρηματοδότηση. Το σύστημα κατέρχεται λίγο περίεργα από την αριστερή μεριά τη καρδιά και είναι αυτό ακριβώ που ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλο προηγουμένω. Είναι μια αριστερή υπολοιματική ή εμένου σαν οικίλη, όπου θα, με συγχωρέσετε, εδώ δεν πρόλαβα, γιατί δεν πρόλαβα, χθες να, κάνω, να σώσω το βίντεο. Οπότε βλέπετε την αρχική εικόνα τη σκιαγράφηση. Το αγγίο κανονικά γεμίζει, κατεβαίνει, φτάνει στο στεφάνιο κόλπο και μετά εκβάλλει κανονικά στο δεξιό κόλπο. Α δούμε λοιπόν. Σχηματικά, ποια είναι αυτή η ιστορία. Ο δικό μα ασθενή, λοιπόν, είναι αυτή εδώ η περίπτωση. Δεν υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα στην αριστερή και στη δεξιά άνω Είναι αυτό εδώ το περιστατικό. Αντίθετα, αυτό είναι το πιο συνηθισμένο, να υπάρχει επικοινωνία. Οι τρει αριστερέ περιπτώσει όπου υπάρχει μόνο δεξιά ή αριστερή μαζί με τη δεξιά είναι η συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό υπάρχει μόνο αριστερή εμένου σαν οκείλη, φλέβα. Περιγράφηκε από το Μάσα το 1850. Συνήθω υπάρχει κάποια συγγενή καρδιοπάθεια, και για να μπορέσει κανείς να ξεπεράσει και να οδέψει το καλώδιο όπω το ηλεκτρότυπο, πρέπει μέσα από το αγκείο αυτό στο δεξιό κόλπο να μπορέσει μετά να γυρίσει, να κάνει μια λούπα και να περάσει τη γλώσχηνα, ε, χρειάζεται σίγουρα ε, μια ειδική τροποποίηση ο στυλαιό. Βλέπετε λοιπόν πώ τροποποίησαμε το στυλό αυτό. Υπάρχει αρχική καμπύλη εδώ, και μετά γυρίζει 90 μήνε σε μια πιο οξία γωνία, ώστε να μπορέσει να περάσει το κόλλημα αυτό. Βέβαια, σήμερα με τι νέε τεχνικέ μεταδότηση στο σύστημα του ΧΙΣ υπάρχουν από τι εταιρείε κατασκευασμένοι ειδικοί καθεδρίε που μπορούν να μα βοηθήσουν. Δεν είχαμε όμω προχθέ το καθεδίο αυτό διαθέσιμο, όταν αναγκάστηκα να φτιάξω το στη λέω εγώ. Και βλέποντα λοιπόν τελικά από δεξιά το καλό του προσωπικού χρηματοδότη, το οποίο βέβαια πρώτα το α, τραβήξαμε λίγο πίσω, γιατί έκανα μια άσχημη περίληξη μέσα στη δεξιά κοιλία. Καταφέραμε, περάσαμε από αριστερά το ηλεκτρόδιο βγήκε από το Στεφανιό στο δεξιό κόλπο, έκανε αυτή τη λούπα που σα είπα προηγουμένω και μετά κατάφερε και τοποθετήθηκε μέσα στη δεξιά κοιλία. Σε αυτή την PA προβολή το βλέπουμε. Εδώ σε LA προβολή βλέπετε πω το καλώδιο πάλι κάνει τη λούπα και όπω είπε και ο κ. Γιανόπουλο, είναι ακριβώ σπονδικιστή στο μέσο, στο μεσοκυλιακό διάφραγμα. Και βλέπετε μάλιστα ότι το καλώδιο των 62 είχε, είχε εξαντληθεί σχεδόν. Οριακά και καταφέραμε να καθυλώσουμε το μανίκι στο έδαφο και να βιδώσουμε στη συσκευή το ηλεκτρόδιο. Παρ' όλα αυτά, όλα πήγανε πολύ καλά, με πολύ μικρό χρόνο ακτινοσκόπηση, στα έλεγα συνολικά. Αυτό είναι το καδράγμα του ασθενή μετά τη βηματοδότηση, βαδόστη από τη δεξιά κοιλία φυσικά. Και η ακτινογραφία την επόμενη μέρα το πρωί, ο ασθενή βλέπετε σε PA προβολή πλέον πώ κατεβαίνει το ηλεκτρόδιο αριστερή εμένου σαν οκύλη, κάνει την αναδίπλωση και μετά κατευθύνεται μέσα τη γλώφτινα στη δεξιά κοιλία. Και για όσου αρέσκονται στι αστικέ πιθανότητες, πιθανότητε, δύο μέρε μετά, στι 29 Ανάτου, επιχείρησα να βάλω ένα πινιδωτή σε ένα παλαιό μου ε, με την πρώτη παρακέντρηση, λοιπόν, βλέπουμε ότι η ίδια ιστορία πάλι. Το ηλεκτροσύρμα κατεβαίνει από εμένου αριστερή ανοκύλη. Βέβαια, εδώ μετά ε, έκανα μια πιο κεντρική της υποκλειδίου και τελικά υπήρχε φυσικά ανώνυμη και καταφέραμε και περάσαμε μια χαρά του ηλεκτρόδιο από τη δεξιά κοιλία κατευθείαν δεξιά, την ανω κύλη στην ε, δεξιά κοιλία χωρίς ε, προβλήματα. Άρα λοιπόν είναι με σπάνια αλλά σε δύο μέρες δύο περιστατικά δεν το λες σχεδόν στο σπάνιο. Άρα λοιπόν τραμπλουζούν σχετικά με την ανατομία η αριστερή ε, εμένου σαν οκύλη, είναι μια ασυμπτωματική κατάσταση στην οποία μπορούμε να βρωθούμε αντιμέτωπο όταν πάμε να εμφυτεύσουμε μια συσκευή διαχείρισης ρυθμού. Είναι πραγματικά μια πρόκληση για τον εμφυτευτή. Η φλεβογραφία θα μας βοηθήσει σημαντικά και θα μας αποκαλύψει ακριβώς τις ανομαλία του φλεβικού δικτύου, ώστε να πάρουμε την απόφαση να δοκιμάσουμε, να επιμείνουμε. Μήπω τυχόν υπάρχει επικοινωνία και να πάμε τελικά από την δεξιά με τη συμβατική εδώ, να αποφασίσουμε να Επιχειρήσουμε την παρακίνηση και την πορεία μέσω τη αριστερή ανωκύληση ή να το εγκαταλείψουμε και να πάμε τελικά μια δικαλεία από δεξιά. Ε, σίγουρα θέλει ειδικού τηλεού υπάρχουν ειδικά θηκάρια σήμερα, κάποια μικρή τροποποίηση και οπωσδήποτε ηλεκτρόδιο ενεργητική καθήλωση για να καταφέρουμε την καθήλωσή του. Και φυσικά να σφαγηθεί αυτή η ειδική ε, καμπύλη, η ειδική λούπα στο ηλεκτρόδιο, ώστε από το δεξιό κόλπο να περάσει πιο εύκολα την τριλόχινα και να μπορέσει να καθιλωθεί στη δεξιά κοιλία. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο περιστατικό τη ε, παρουσίασης. Στο δεύτερο περιστατικό που θα είναι πιο ε, λίγο διαφορετικό και έχει να κάνει με τράβλες σου την τι. ειναι είναι ένας 75χρονος άνδρας ο οποίος ήρθε στο τμήμα των πριν από μερικούς μήνες τον 10ο του 20ου συγκεκριμένα αναφέροντας προς συγκοπή, ζάλι και πολλαπλές εκφορτήσεις από τη συσκευή. Είναι ένας ασθενής στον οποίο είχαμε φυτεύσει ε, τον ε, Μάιο του 2021 για δευτερογενή πρόληψη του θείου κατοικού θανάτου, ένα διπλωστιακό απεινιδωτή, είχε μια ταχυκαρδία μονόμορφη κοντά 195 σφίξει και ένα μέτρη επηρεασμένο κλάσμα, Ο ασθενή μέχρι τότε, βάσει του ιστορικού του έμφραγμα, ε, bypass και παροξυμική κολλική παραγωγή, έπαιρνε την ενδεδειγμένη αγωγή για την εποχή του. Αυτό είναι το καρδιάφο των επιγόντων. Βιβατοδικό θυμό στη δεξιά κοιλία, στην ε, για κολυμπική δραστηριότητα, εμφανέ κύμα μα δεν φαίνεται να υπάρχει. Ωστόσο, αν είναι κανεί πιο προσεκτικό, μπορεί να δει κυρίω την απαγωγή, δύο κάτι που μοιάζει με κύμα ΠΕ και θα το δούμε και στην πορεία. Ότι αυτά τα κύματα εδώ πέρα ίσω παραπέμπουν σε μια κολυμπική ταχυκαρδία του ελληνισμού. Θα το δούμε. Ο ασθενή λοιπόν είχε λάβει ένα πινητοτή τη Boston διπλωστιακό, με single coil πινητικό ηλεκτρόδιο που βάζω τα τελευταία χρόνια, ε, καθήλωση φυσικά και αντίστοιχο ενεργητή καθήλωση κολυμπικό ηλεκτρόδιο. Ε, πρέπει να πω ότι ήταν μια ε, όχι περίπλοκη αλλά προκλητική με την έννοια ότι δεν μπορούσε να βρω πουθενά θέση στη δεξιά κοιλία. Ε, παρότι ο ασθενή δεν είχε κάποιο τεράστιο πρόσθετο ένφραγμα, ώστε να εμφυτεύσω το ηλεκτρόδιο και να έχω καλέ τιμέ και, σε, και αίσθηση και ευηματοδότηση. Ε, θα σα δείξω μετά την ηλεκτρογραφία. Το καλό τελικά εμφυτεύχε σε μια περιοχή λίγο μπροστά από την ε, τριγλόχινα βαλβίδα. Όχι στην κορυφή και όχι τόσο καλά στο μεσοκυλιακό. Αλλά ήταν η μοναδική θέση που είχαμε βρει τότε. Λοιπόν, αυτέ είναι τα στοιχεία τη εμφύτευση, όλα φυσιολογικά, χωρί κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, στο κρεβάτι των επιγόντων βάζουμε την συσκευή τη εταιρεία ώστε να κάνουμε interrogation και να δούμε τα δεδομένα. Το πρώτο λοιπόν που μα βγάζει είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο τη δεξιά κοιλία. Η συσκευή έχει θέμα με την έννοια ότι υπάρχουν επεισόδια κοιλική μαμαργή, όπω τα αναγνωρίζει η συσκευή, στα οποία δεν έδωσε θεραπεία ενώ οι τιμέ που έχουμε κολμπική και ηλιακή αίσθηση είναι καλέ. Και εδώ βέβαια βλέπουμε ότι, προχώρητα στην ανάλυση, έχουμε αρχικά τι δύο εκφορτήσει που αναφέρει ο ασθενή, με σχεδιασμό για μαρμαριγή, πάρα πολλά άλλα επεισόδια τα οποία η συσκευή τα βλέπει, τα αναγνωρίζει ω κοιλιακή μαρμαριγή, αλλά δεν δίνει θεραπεία γιατί προφανώ δεν εκπληρώνει τα κριτήρια, τα χρονικά που έχουμε ορίσει. Αυτό μα κάνει εντύπωση όμω προχωρώντα τον έλεγχο είναι ότι παρά τι πολύ καλέ τιμέ του P-Wave, ο ασθενή δεν είναι πάντα σε πτεργισμό, είχε παροξενικό πτεργισμό, αλλά ωστόσο είχε μεγάλα χρονικά διαστήματα φλεβόκομου. Το P-Wave καλή διακύμαση από 2 μέχρι 6,5. Αυτό μα κάνει εντύπωση όμω είναι η αξιοσημείωτη διακύμαση του R-Wave, το οποίο από 0,1 μιλιβόλτ φτάνει μέχρι 17 μιλιβόλτ. Εδώ ένα καμπανάκι κάτι συμβαίνει. Μετά από λίγο, ο αυτόματα μεταβέπτει σε φλεβόκομβο. Οπότε βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το μεν κολπικό κανάλι διαβάζει κολλικό πτερηγισμό, μια ρυθμική κολπική ταχύκαρδία. Το δε κυλιακό έχει κυλιακό του αυτόχθονα το αριθμό. Και η συσκευή λοιπόν έχει πολύ καλέ τιμέ αίσθηση τόσο στον κόλπο όσο και στην κοιλία. Όμω εδώ φαίνεται το πρόβλημα προχωρώντα στα επεισόδια τη κυλιακή μαμαργή που είτε αναγνώριζε είτε δεν αναγνώριζε ω ε, θεραπεία στη συσκευή. Βλέπει κανεί παραδείγματο προσεκτικά στο κυλιακό ηλεκτρόδιο ανείχνευση ηλεκτρικών σημάτων τα οποία συμβαδίζουν με την κολπική δραστηριότητα. Ένα προ ένα εδώ. Βλέπετε, κολπικό ηλεκτρόγραμμα πτεργισμού, πολύ μικρό, μικρό στο κυλιακό ηλεκτρόδιο. Εδώ μια συσκε... μία συστολή διαφυγή στην κοιλία, η οποία κάνει ουσιαστικά reset στην ευαισθησία και μετά από λίγο σταματάει το αυτό, Γι' αυτό και η συσκευή βηματοδοτεί, επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχα κοιλιακή δραστηριότητα. Και βέβαια, σε αυτό το strip, βλέπει ξε... κανεί ξεκάθαρα ότι δεν σα το δείχνω όλοι γιατί δεν χωρούσε στην οθόνη, φυσικά δεν έχει νόημα. Η διάρκεια αυτού του επεισοδίου ξεπερνούσε εδώ 4 λεπτά, Άρα, ο ασθενή σίγουρα μπορούσε να έχει λιποθυμήσει εξαιτία τη ανυπαρξία κυλιακή χρηματοδότηση. Η συσκευή λοιπόν εδώ αναστέλει και την κυλιακή χρηματοδότηση και τελικά εδώ μετά από κάποια αντίστοιχα επεισόδια θα δώσει το σοκ και θα σταματήσει το φαινόμενο. Αυτό που κάναμε σε πρώτη φάση εκείνη τη στιγμή στα επίγοντα ήταν να αλλάξουμε την ευαισθησία στο κυλιακό κανάλι. Από 0,6 την βάλαμε 1, αυξάνουμε αριθμητικά την τιμή, αλλά κάνουμε πιο ανέστητη τη συσκευή. Άρα λοιπόν το κοιλιακό ηλεκτρόδιο φιλοδοξούμε να μην διαβάζει τα πολύ μικρά αυτά σήματα που διάβαζε επικολπικού πτερηγισμού. Και με δεδομένο ότι δεν έχουμε dislocation μετατόπιση του κοιλιακού ηλεκτροδίου βέβαια, έτσι. Ο ασθενής μπαίνει στη φανία μονάδα, ε, με τις τιμές αυτές επί τετραήμερο δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά για να είμαστε σίγουροι προκαλούμε Εισαγωγή κυλιακή μαμαργή με τι τιμέ αυτέ που έχουμε και βλέπουμε ότι η συσκευή με ένα με λοιπόν κυλιακή ευαισθησία αναγνωρίζει μια χαρά την κυλιακή μαμαργή, την τερματίζει χωρί πρόβλημα. Μετά από εδώ, τι μέρε ο ασθενή παίρνει εξητήριο και στο μήνα επάνω, 21 Δεκεμβρίου του 2022, επανέρχεται για έλεγχο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο κυλιακή μαμαριγή και εδώ επίση οι τιμέ του R-Wave που διαβάζει η συσκευή είναι πάρα πολύ καλέ. Ένα ξεκάθαρο R-Wave όταν ο ασθενή έχει δικό του ρυθμό και όχι ρυθματοδικό, χωρί να υπάρχουν εκείνες οι απαράδεκτε τιμέ τη πολύ χαμηλών Το πολύ χαμηλό άργο ή πλανθασμένα διάβασης της συσκευή. Και εδώ είναι η πλανθασμενα συσκευη και εδω ειναι η λυση στο πρόβλημα. Βλέπετε ότι το, το τη δεξιά χιλιά, το απεινιδωτικό, είναι φυτευμένο, όπω σα είπα, μπροστά στη διλόχυνα, αλλά ένα κομμάτι του ηλεκτρικού έρχεται λίγο πιο πίσω και ενδεχομένως επί κολπικού το ηλεκτρό, το κόιλ αυτό διαβάζει κολπικά σήματα. Και έχει σημασία γιατί. Είναι ένα καλώδιο ε, το οποίο δεν είναι όπως τα κλασικά ηλεκτρόδια, τα αληθή, τα true bipolar που έχουμε διαθέσιμα, όπου εκεί η αίσθηση γίνεται ανάμεσα στο τύπο του ηλεκτροδίου και στο πάνω μέρος του διπόλου, εδώ, αλλά γίνεται στα integrated bipolar, δεν ξέρω στα ελληνικά το integrated ολοκληρωμένο, διορθώστε με κύριε πρόεδρε, γίνεται ανάμεσα στο τύπο του ηλεκτροδίου και στο πίσω όριο του coil. Άρα λοιπόν, όταν το coil αυτό βρίσκεται στο δεξιό κόλπο, διαβάζει προφανώς λανθασμένα σήμα από το δεξιό κόλπο, όπως τα πολύ χαμηλά δυναμικά που είδαμε προηγουμένως. Αυτό βέβαια περιγράφεται στη βιβλιογραφία, είναι γνωστό. Οδηγήσει, θα οδηγήσει φυσικά σε ατμήσιμη απογειωτή σε λανθασμένε ε, ανιχνεύσει κυλιακή μαμαρρυγή και τελικά ε, είναι appropriate shock. Αλλά σε φωτοδοξότομο ασθενή θα οδηγήσει δυστυχώ σε αδυναμία κυλιακή βηματοδότηση και ενδεχομένω συγκροπικό επεισόδιο. Και μπορεί να γίνει βέβαια είτε όταν το ελληνικό τη δεξιά κυλία μετατοπιστεί, φύγει, ή όταν εξ αρχή τοποθετηθεί σχετικά σε οπίστια θέση κοντά στο μεσοκυλιακό ή στο, στο, χώρο εισόδου της δεξιάς κοιλίας. Ε, η λύση βέβαια και για τους τυχερούς είναι αυτή. Έχει περιγραφεί το 2003 ακόμη στο PACE, αναπροσαμωτική της κοιλιακής ευαισθησίας. Για σε αυτή τουλάχιστον τη μελέτη κανείς από τους ασθενείς στους οποίους αναπροσαμώστηκε η τιμή της κοιλιακής ευαισθησίας δεν είχαν πρόβλημα ούτε με τη θυματόδηση αλλά ευτυχώς πρόβλημα δεν υπήρξε με την ε, διάγνωση ε, μαμαργή. Όλες Όλοι οι αντιμετωπίστηκαν μια χαρά. Περιγράφονται φυσικά τόσο σε δομαδόντες όσο και σε απνιδωτές, κυρίως σε κολπικές ταχυκαρδίες και φλάτερ, αλλά και σε αμφικιλιακές συσκευέ. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε, ερχόμαστε να αντιμέτωπουμε ένα ασθενή ο οποίο φοράει από την και αναφέρει εκφορτήσει, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε αν αυτέ οι εκφορτήσει οφείλονται αρχικά σε ταχύρυθμια, αν υπάρχει μια υπερκυλιακή ταχυκαρδία όπου απρόσφαρα η συσκευή ενεργοποιείται ή αν υπάρχει κοιλιακή ταχυκαρδία οπότε ορθά η συσκευή ενεργοποιείται. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε πολύ προσεκτικά αν υπάρχει συσκευη ενεργοποιειται πρεπει λοιπον να λεξουμε υπερέστησης, το λεγόμενο oversensing, και αν υπάρχει, αυτό οφείλεται σε εξωκαρδιακή πηγή, υπάρχουν ιοδυναμικά, υπάρχει θέμα θράψης του καλωδίου ή, ηλεκτρομηχα... ή κάποια ε, ε, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, ή μιλάμε για ενδοκαρδιακά σήματα, άρα προβληματική, λανθασμένη αίσθηση του κύματο P, του κύματο R ή του κύματο T. Οπότε προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Ο ασθενή μα έλαβε με δερόνιο να σταματήσουν οι κατά το δυνατόν τη ε, κολυπικού ε, υποβλήθηκε σε ablation πετυχημένα και 17 μήνε μετά είναι ελεύθερο των αντίστοιχων συμπτωμάτων και προβλημάτων που είδαμε. Άρα λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα του troubleshooting, και στα συγκεκριμένα integrated bipolar ηλεκτρόδια έχει πολύ μεγάλη σημασία η θέση τοποθέτηση του λεπτού δεξιά κοιλία. Το digital call πρέπει να είναι όλο μέσα στη δεξιά κοιλία και να μην είναι πίσω από την τριπλόχεια, ώστε να αποφύγουμε την κολμπική αυτή αίσθηση. Και ενδεχομένω, αν υπάρχει remote monitoring, θα μπορούσε από πιο πρώιμο στάδιο να μα προειδοποιήσει ότι υπάρχει κάποιο θέμα με τη συσκευή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε άμεσα κάποιες διορθώσεις, είτε με, την, με, τον προγραμματισμό της ευερτησίας, είτε ενδεχομένω αν ανδιορθω... δεν έτσι,